Τα στήντρε κάλδε. Γεια σου, Γιώργο, τι κάνει. Καλά, καλά, εσύ. Μια χαρά εδώ. Πώ θα βλέπει αύριο. Εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αυτό που είναι το αυτονόητο, να πάρει η άκρη νίκη και την πρόκριση με δύο νίκε να κλειδώσει, να τελειώνει και να έχει κάνει και την προσφορά που πρέπει στη χώρα σε επίπεδο ενώ βαθμολογική συγκομιδή στον εθνικό συντελεστή. Αυτό είναι. Βλέπω να συμβαίνει. Είναι πολύ καλά η ομάδα σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που είναι διαθέσιμα. Έχει τα προβλήματά της, δυστυχώς. Τα γνωστά βέβαια και μια μέρα. Ναι, η προετοιμασία έγινε με τα ποδίων. Και λόγω των προβλημάτων ιώσεων, με αποτέλεσμα να μην έχει δύο περιπτώσεις που νομίζω θα ξεκινούσαν αύριο. Mm-hmm. Όπως είναι ο Πινέδα και ο Ελίασον. Το έλεγε τον Πινέδα όταν τον σχεδίαζε ο προπονητής να τον αρχίσει. Ναι, ναι. Σε ασχή τακτικής τον είχε πολύ, πολύ ουσιαστικά μέσα στην ομάδα. Και από ό,τι είπες, Γιώργο, στον άξονα έτσι. Στο... Ναι, 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 δίπλα στο Σιμάνσκι και στο Γιώργο θα έπαιζε. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι το φαινόταν ότι είτε θα ξεκινήσει είτε μπορεί να ήρθε από τον πάγκο, έτσι. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων αυτό το σχέδιο πήγε στα βράχια λόγω της ίωσης. Mm-hmm. Οπότε πάμε στο επόμενο σχέδιο, το οποίο είναι το ίδιο με αυτό που είδαμε στην Νέα Φιλαδέλφεια, με την αλλαγή ενός προσώπου στο δεξιά άκρο της επίθεσης, όπως λέγαμε και προχθές. Μιας και χθες είχαμε την επίσημη αγαπημένη, η οποία δεν τα κατάφερε. Δεν θυμάμαι και ποτέ έχει καταφέρει να μην σπάνε. Σχετικό είναι αυτό το επίσημο αγαπημένο, έτσι το έχουμε διασύρει. Επίσημο αγαπημένο και επίσημο αγαπημένο. Το λένε οι βασκετικοί, το λένε, δεν ξέρουμε από αυτά. Ναι, ναι. Αλλά εγώ λέω ότι επίσημο αγαπημένο δεν είναι με την Ισπανία. Επίσημο αγαπημένο βάσει τίτλου είναι η Εθνική Ομάδα Πόλο. Σωστό, θα έπρεπε να είναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, ναι. Πάρα πολύ σωστά, μπράβο, Ρωσίνη. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά το τέτοιο που λέγαμε και προχθές, η λογική είναι ότι μια αλλαγή θα υπάρξει με τον Πάολο Φερνάντες να παίρνει τη θέση του Ελίασον στο δεξιά άκρο της επίθεσης. Αυτό λέει η λογική σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο μάτς, έτσι. Ναι, ναι. Κοινώς αυτό σημαίνει ότι όταν θα το κάνει για τον Στράκο και δεξιά θα πάει ρότα αριστερά ο Χατζησαφή και το αμυντικό δίδυμα Β' με τον Μουκούτη, θα χάσει η μάτς και με τον Γιόντσο για να πάει αριστερά ο Κατσίνο, δεξιά ο Πάολο Φερνάντες, Ιούμπισιτς και στην κορυφή ο Λιβάη Γκαρσία. Και ως εναλλακτική αυτό... λύση στην επίθεση υπάρχει ο Άμραμπατ προσωρινά έτσι. Γι' αυτό το λένε, γι' αυτό και δεν λέω ότι θα ξεκινήσει βασικός δεξιά ο Άμραμπατ. Γιατί σκέφτομαι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του Γκόρτσα λέει και για δεύτερο φόρ, εφόσον χρειαστεί να μπει από τον πάγκο, να δώσει κι άλλα στον Λιβάη Γκαρσία, να πει ανάλυση στα πρώτα δύο μάτς είμαστε, ναι, είμαστε στα δύο πρώτα μάτς, αλλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, είμαστε και στο 70% της ετοιμότητας των ομάδων που παίζουν στα αποκομματικά, δεν είμαστε στο 100% και παίζουν σε ρήπρο κομματικά, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, εκτιμίζω παίζει τώρα και παίζει και τρίτη, λογικά. Mm-hmm. Εφόσον περάσει. Ναι, ναι. Η αναμέτρηση της πάει για τρίτη σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από την UEFA. Και αν αυτό ισχύσει, αντιλαμβάνεται ότι έχει Παρασκευή να επιστρέψει Αθήνα. Ταξίδια πάνω τώρα. Σάββατο Κυριακή, ναι, Σάββατο Κυριακή να δουλέψει. Δευτέρα να πετάξει Γερμανία. Και τρίτη να παίξει. Και δύσκολα ταξίδια, Γιώργο, που είναι επίσης σημαντικό. Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω, γιατί ο κόσμος μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι τι θα κουραστούν, τι από τώρα, τι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Υπάρχει το κομμάτι που έχει να κάνει με, με τα διβάσεις, με τα ταξίδια δηλαδή, το κομμάτι που έχει να κάνει με την κούραση για την συνεχή τα παιχνίδια και της ανετοιμότητας που η ομάδα λογικά δεν πρέπει να είναι παραπάνω από το 65-70% αυτή την περίοδο, έτσι. Mm-hmm. Προς το τέλος Αυγούστου φτάνουμε στο 80-90 και στα μέσα Σεπτέμβρη στο 100% για να πάει μέχρι τον πρώτο, μέχρι το ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, τέλος πάντων και μέχρι το Δεκέμβρη σε ένα καλό τέμπο όλη η ομάδα. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα και της διαχείρισης, βέβαια νομίζω ότι αυτό θα προκαλέσει και κάποιες αλλαγές, κάποιες νέες πρώτες φίγουρες στη λίστα, το Ευρωπαϊκό Ζετσάκ. Ενώπιση των αγώνων με την Αρμενία. Αλλά αυτά στην ώρα τους. Πρώτα να γίνει δουλειά. Χθες είχαμε και ένα δωράκι από την Γαλατά, αναμενόμενο. Αλλά ήρθε και το δώρο από την Γαλατά, να σφραγίσει έναν αποκλεισμό και μια προϋπόθεση να δημιουργήσει καλύτερη για την ΑΕΚ. Περιμένει η ΑΕΚ τέτοια να γίνει και σήμερα και αύριο. Δεν αποκλείεται ακόμα και από αυτή τη διαδικασία των προκληματικής φάσης να καταφέρει να μπει στους γύρους η ΑΕΚ. Μπορεί να χρειαστεί και άλλη μία, την επόμενη γύρω δηλαδή, αλλά είναι πολύ πιθανό να γίνει και από τώρα. Κάτι πολύ πολύ σημαντικό και σημαντικό. Καλό. Θα πρέπει να κίνει πρώτα να κάνει την υποχρέωσή της, έτσι. Ωραία. Θα δούμε τι θα πει ο κόουτς και όλα αυτά, γιατί έχουμε ακόμα εκεί τώρα, ξέρεις, να δω, έχουμε ένα ζήτημα, δεν υπάρχει κανείς. Ναι, ναι, σωστό. Με την έννοια της... και ακόμα να πούμε δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη το μάτς. Αυτό πρέπει να καταρχήν η τηλεοπτική κάλυψη. Κατά δεύτερον και δημοσιογράφους. Έτσι, δεν υπάρχει ούτε ένας, δηλαδή, από εφημερίδες, από σάγια, δηλαδή, τίποτα κανείς. Όχι, υπάρχει ένας συνάδελφος, ο Σαντωνέας. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει κανείς άλλος από άσε τους ειδικούς μας. Από την Ελλάδα δεν υπάρχει κανείς. Τέλεια. Δεν θα πάει κανείς για τις ένταξεις της ΑΕΚ.
και αυτό είναι για καλή μέρα πρόβλημα για κάλυψη, μετάδοση να το πω έτσι. Ναι, περιμένουμε και αύριο με τελευταία στιγμή για το ότι θα συμβεί με την τηλεοπτική κάλυψη. Ναι, για το ότι θα συμβεί με την θέατρο, δεν περίμενα να μου πεις εσύ. Υπάρχει μια πιθανότητα από κόσμο TV, αλλά ακόμα όχι, δεν είναι ξεκάθαρο. Ναι, δεν είναι σίγουρο, εννοείται. Αν άμα ήταν, δεν το έχω μεταφέρει στον κόσμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα το πρώτο θέμα που συζητούν όλοι και σκέφτονται είναι αυτό το πράγμα, αν θα δείξει το μάτς ή όχι. Σωστό. Και είναι και λογικό, γιατί άλλο τώρα να ήταν 6-1 όπως έπρεπε. Και άλλο τώρα που έγινε 4-3. Και ξέρεις, τα καλοκαίρια είναι τα ωραία αυτά που είσαι, ξέρεις, τελειώνεις τα μπάνια και τα λοιπά, πηγαίνεις στο καφέ, βλέπεις το παιδάκι σου, πίνεις την πυρίτσα σου. Αν και το μάτι είναι όλες 7.30 ώρα, έτσι. Ναι, 7.30, εντάξει. Θα αφήσεις την παραλία λίγο νωρίτερα την παραλία. Πάει για την μπάνια μέχρι 7.30, τώρα στρώνεις σε ένα beach bar, σε ένα καφέ, σε ένα μαγαζί, σε θεατρό, τέλος πάντων, τρως, πίνεις και βλέπεις και την αεκάρα. Έτσι. Γιωγάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε κάνεις τα μεταγραφικά, παιδιά, από Πέμπτη και μπροστά. Έχουμε πορεία να τα πούμε. Ωραία. Να είστε καλά. Γεια σου, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.